Καλώς ήρθατε στο Volt, ένα μικρό πολυχώρο στο Βοτανικό, με Ελενίκου 26, με ένα λασσόμενο ρεπερτόριο και μια από τις παραστάσεις τις πολύ αγαπημένες φέτος, Φυλακισμένες, τον Ιγνάθιο Δελμοράλ και Βερόνικα Φερνάντεθ. Υπόθεση. Θα σας γυρίσουμε 70 χρόνια πίσω. Πάμε Ισπανία 1949-50, Ισπανική ενδοχώρα, σε ένα μοναστήρι όπου υπάρχουν γυναικείες φυλακές. Και εκεί βλέπουμε σε μία πτέρυγα των γυναικείων φυλακών το τι ακριβώς συμβαίνει, με αφορμή τη χάρη που δίνει ο επίσκοπος περιοχής σε μία από αυτές κάθε 10 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε, η καθεμία διεκδικεί το πιο πολύτιμο αγαθό, την ελευθερία. Μέσα σε αυτές τις φυλακισμένες βλέπουμε 9 γυναίκες ουσιαστικά, που είναι όλες πρωταγωνίστριες. Η κάθε μια βρίσκεται για άλλους λόγους μέσα στο κελί. Πάρα πολύ σπουδαίο έργο. Βέβαια, οι δύο συγγραφείς και ο Ιγνάθιο και η Βερόνικα έχουν μια τεράστια πορεία και καριέρα στην Ισπανία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, που είχαμε τον Ιγνάθιο στις πρόβες και ακόμη μεγαλύτερη που κατάφερε και ήρθε τον Νοέμβρη και είδε και την παράσταση. Το ταξίδι, βέβαια, Ισπανία-Ελλάδα, εντάξει, δεν ήταν πολύ εύκολο, αλλά ευτυχώς τα κατάφερε παρόλο το φορτωμένο του πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα, τη μετάφραση έχει κάνει η Μαρία Χατζη Εμμανουήλ, εξαιρετική μεταφράστρια, πάρα πολύ φίλη, και ταυτόχρονα είναι κυρίως η γυναίκα που έχει φέρει το ισπανικό θέατρο στη χώρα μας και αυτή τη στιγμή γίνονται γύρω στις 20 παραστάσεις με συγγραφείς Ισπανούς. Σίγουρα, βέβαια, η άνθηση αυτό είναι γιατί είναι και πάρα πολύ κοντά μας η ισπανική κουλτούρα, η ισπανική νοοτροπία, ο ισπανικός τρόπος σκέψης. Εξαιρετικούς φωτισμούς στην παράσταση έχει κάνει ο Βαγγέλης ο Μούντριχας, τις φωτογραφίες η Χριστίνα η Φυλακτοπούλου, τη μουσική της παράστασης και τα τραγούδια ο Μάνος Αντωνιάδης, σκηνικά κοστούμια ο Γιώργος Λιτζέρης και από εκεί και πέρα είχα τη χαρά να έχω έναν 16-εξαμελή θίασο από 13 υπέροχες γυναίκες και 3 πάρα πολύ καλούς άνδρες και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που δουλέψαμε αυτό το έργο σε μια τόσο μικρή σκηνή όπως είναι το Volt, με όλες τις δυσκολίες που μπορεί να έχει μια τόσο μικρή σκηνή, με ένα τόσο μεγάλο θίασο. Από εκεί και πέρα είμαστε ήδη στον 5ο μήνα παραστάσεων, όπου είχε εξαιρετικές κριτικές και μεγάλη αποδοχή και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους και περήφανους για αυτή την παράσταση. Εγώ είμαι η Μαρία Κατσαρού. Στην παράσταση υποδίωμαι το ρόλο της Violet. Είναι η νεοφερμένη στη φυλακή. Είναι η αριστοκράτησα, όπως την αποκαλούν και κοροϊδευτικά οι συγκρατούμενές της. Και ουσιαστικά τη βλέπουμε από την πρώτη στιγμή που κάνει την είσοδό της στη φυλακή. Την πορεία της, από τη στιγμή δηλαδή που αντικρίζει όλη αυτή την αγέλη ουσιαστικά. Βλέπουμε τη δυσκολία της στην αρχή να προσαρμοστεί, το πόσο τρομοκρατημένη είναι. Όλα αυτά που επακολουθούν με τις εξελίξεις.
Και στο τέλος που έχει καταφέρει να γίνει και αυτή ένα κομμάτι μαζί με τις υπόλοιπες, ένα σώμα. Και ουσιαστικά υπάρχει μια ολοκλήρωση σε αυτό το ρόλο, στην πορεία αυτού του ρόλου. Από την πρώτη στιγμή που μπαίνει μέχρι τη στιγμή που αποφυλακίζει. Έχετε 10 λεπτά διάλειμμα για να υποδεχτείτε την καινούργια. Καλώς την. Γιατί είσαι εδώ, από πού είσαι? Καλά θα περάσει και αυτή εδώ μέσα. Πώς σε λένε, καλή μου? Για φόνο δεν την κόβω πάντως. Δεν λες τίποτα εσύ? Σου είπα για τη γλώσσα γάτα. Δεν τη βλέπεις πως είναι? Άστε, θα μιλήσω όποτε θέλει. Πετσί και κόκαλο είναι. Πρέπει να φάει κάτι για να ζεσταθεί. Κοπελιά! Εδώ κάνει πολύ κρύο. Άστε, μακαρένα. Και εγώ όταν ήρθα 3 μέρες έκανα να βάλω μπουκιά στο στόμα μου. Είχα και το μωρό μου εδώ μέσα. Αν δεν ήταν αυτό, σιγά μην έτρωγα αυτές οι αηδίες. Εμένα οι φαγές μ' αρέσουν και στις έχουμε κάθε μέρα. Τουλάχιστον είναι ζεστές. Εσύ, κορίτσι μου, τα βλέπεις όλα καλά. Εδώ μέσα μας φέρονται όλο και χειρότερα και εμείς το βουλώνουμε όλο και περισσότερο. Και τι να κάνουμε, να ξεσηκωθούμε. Για θυμίσου τι έπαθες την τελευταία φορά. Έλα, εσύ μου, Παφαδωρέ! Θα μιλήσεις επιτέλους! Αφήστε με! Δεν είναι μουγκή τελικά! Καλά την έκοψα εγώ την εμή μου άφου! Κοιτάξτε τα χεράκια της, είναι παιδικά! Οι αριστοκράτησες είναι πολύ ευαισθητούλες! Καλά δεν τα λέω, αγάπη μου! Δεν είναι αλήθεια, κανονική είμαι, αφήστε με πια! Και μπορούμε να μάθουμε τι κάνεις εδώ! Λάθος έγινε, εγώ είμαι αθώα! Εγώ είμαι η Ανδρονίκη, Νίκη Πολύζου. Στο έργο υποδύο με την νεαρή δικηγόρο, Δεσποινής Λεάνδρο, λέγεται. Ο χαρακτήρας που υποδύουμε είναι μια νέα, πολύ δυναμική γυναίκα. Αν εξετάσουμε ότι στα χρόνια τότε της δικτατορίας του Φράνκο στην Ισπανία περιοριζόταν η θέση της γυναίκας στην οικογένεια, στο σπίτι, αυτή κατάφερε να σπουδάσει. Ασκεί εξουσία. Βλέπουμε ότι η μητέρα της την παρακινεί να υπερασπίσει μία κρατούμενη, τη Βιολέτ. Και στην προσπάθειά της αυτή βλέπουμε ότι συγκρούεται, υπάρχουν συγκρούσεις μέσα της, δηλαδή συγκρούεται η επαγγελματική της ταυτότητα ως δικηγόρος και η ανθρώπινη της πλευρά. Και σε όλη αυτή τη διαδικασία βρίσκω πολύ ενδιαφέρον το δικό μου ρόλο. Στην αρχή με δυσκόλεψε αρκετά, γιατί έπρεπε να βρω μέσα μου συναισθήματα αυτά που ακολουθούν αυτούς που ασκούν την εξουσία καμιά φορά, όπως είναι η αλαζονία, η ψευδαίσθηση της δύναμης έναντι στον αδύνατο, όπως στη Βιολέτ. Οπότε βλέπουμε ότι προσπαθεί να της επιβληθεί, αλλά τελικά μέσα της αναζωπυρώνει διάφορα αισθήματα, ίσως τραύματα του παρελθόντος. Σας παρακαλώ, ηρεμήστε! Σας παρακαλώ! Δεν πρέπει να το ξεφτάτε! Ξεφτεί να σας έγινε! Όχι, δεν είναι έτσι. Έπεσε πάνω στους αστυνομικούς, πήγε να το συλλάβουν, οπλοφορούσε. Χρειάστηκε να μιλωθούν. Σας το στείλατε εκεί! Εσείς το σκοτώσατε! Εγώ σας εμπιστεύτηκα και σας το σκοτώσατε! Πουλήσατε καθόν για μένα! Τι σας έδωσε το αντάλλαγμα, Τι για πείτε μου! Τι! Την ελευθερία σας! Τι? Έκανα μια συμφωνία. Να πιάσουν το ληστή και να πάρουν πίσω τα κλεμμένα αποσύροντα στην κατηγορία εναντίον σας. Σας εξαπάτησαν, δεν ξέρατε πώς θα διέπρακα ληστεία. Ήσασταν ένα αθώο θύμα. Το ξέρετε ότι δεν είναι έτσι. Σας το είχα πει και το βοήθησα. Πάψε. Ξέρετε να το σκοτώσουν. Γιατί? Σας είπα. Το χρέος μου ήταν να σας βγάλω από εδώ μέσα. Και τα κατάφερα. Σε λίγες μέρες θα είστε ελεύθεροι. Θα βγείτε χωρίς εγγύηση. Θέλω να πω, δεν το καταλαβαίνετε. Ένοχη σου κι αυτός τον βοήθησε να κλέψει τα κοπήματα. Δεν μου τα σχεδίασα όλα. Εγώ είμαι ένοχη, σας λέω. Είμαι ένοχη και δεν με πιστεύω. Πάψε, πάψε! Το συγκεκριμένο έργο, από την πρώτη στιγμή που έπεσε στα χέρια μου, υπήρχε αυτό που λέμε έρωτας με την πρώτη ματιά. Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, ένα έντονα πολιτικοποιημένο έργο, ένα έργο που μιλάει για τη γυναίκα, για τη θέση της γυναίκας όλους αυτούς τους αιώνες και βέβαια και για το πόσο σημασία έχουν τα σοφρονιστικά ιδρύματα
και αν γίνεται σωστή η δουλειά ή όχι, επίσης για τη θέση της Εκκλησίας και ποια θα έπρεπε να είναι κανονικά ή ποια είναι στους αιώνες και μέσα σε μία κοινωνία. Ταυτόχρονα βέβαια βλέπουμε πώς εξελίσσεται η γυναίκα μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια και βέβαια κάτω από πολύ άγρια καθεστώτα και πολύ άγριες συνθήκες και βέβαια το πόσο σημαντική είναι η ελευθερία για τον κάθε άνθρωπο. Είμαι η Δώρα Γιανακοπούλου, έχω το ρόλο της Θεοδοσίας. Η Θεοδοσία είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία φυλακισμένη και έχει και τα περισσότερα χρόνια μέσα στη φυλακή. Επί της ουσίας είναι από πολύ μικρή ηλικία, από νεανική ηλικία μέσα στη φυλακή. Έχει σκοτώσει τον άντρα της, επειδή την κακοποιούσε κατά εξακολούθηση για πάρα πολλά χρόνια, με πάρα πολύ σκληρούς τρόπους. Και είναι επί της ουσίας ο χαφιές, να το πω έτσι, των ηγουμένων. Και βλέπουμε γενικά και την εξέλιξή της λόγω της χάρης που είναι το επίκεντρο της παράστασής μας που δίνεται από τον Επίσκοπο. Βλέπουμε την εξέλιξή της και τη σχέση της με επίκεντρο αυτό, με τις υπόλοιπες φυλακισμένες, με το ιερατείο της φυλακής. Αυτά. Κόφτο ρε! Δώσε το σαπούνι! Δώσε το σαπούνι λέγε θα φωνάξω αδελφή Ευσέβεια! Γιατί θα φωνάξω την αδελφή Ευσέβεια! Σωστά έχουμε και το σκυλάκι της εδώ! Φωνάξε τη, σκυλάκι, φωνάξε τη. Εσύ γιατί δεν πλένεσαι. Δεν τη βλέπεις, την έχουνε για πιστάτη. Και πότε πλένεις τη λάσπη που έχεις πίσω από τα αυτιά σου. Πατάτες κοντεύουν αυτή την πρόσφυγα. Κάθε Πάσχα και Χριστού. Κι αν μπορεί να το γλιτώσει κι αυτό ακόμα καλύτερα. Γιατί δεν θέλεις να πει Θεοδοσία, τον είναι πολύ δροσερό σήμερα. Έλα τώρα, Θεοδοσία. Εδώ δεν έτρεμε το χέρι σου όταν έκανε κομματάκια τον άντρα σου και θα κολώσει τώρα για κανένα δυο κουβαντάκια. Ποιο θε. Αφήστε με, ησυχή, ησυχή. Ο καθαμένος μου σήμερα θα πληθεί. Αφήστε με, θα το αποσυλλοφείς και θα σας τιμωρήσω. Κάνε ρε, καργανό, Θεοδοσία. Αφήστε με, πουτάνες. Αν άνθρωπο την ώρα που γεννηθήκατε. Κοιτάξτε, κοιτάξτε πως τρέμει. Την ανάγκη θα φέρω και το σαπούνι. Αυτή που δεν θα φτάσει ούτε για τους αγώνες. Τρία δάχτυλα είναι χρώμα. Αφήστε με, καργιά. Μήπως κάνουμε για του λόγου, δεν έχεις την εμπειρία σου προσφέρει. Λοιπόν, η Θεοδοσία είναι γενικά ένα πλάσμα που δεν ξέρει τι θα πει αγάπη. Μάλλον έχει συνδέσει την αγάπη με τον πόνο, με τη χειροδικία, με την αδικία και έχει απλά μάθει να επιβιώνει. Αυτό είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό της, δηλαδή από παιδί. Αυτό έχει μάθει. Και έχει μάθει, είναι πιο κοντά μάλλον με την μεγαλύτερη ηγουμένη των φυλακών, γιατί είναι και πιο πολλά χρόνια μαζί. Και μέσω της εξουσίας που επί της ουσίας την εκμεταλλεύεται, να το πω και έτσι, τη Θεοδοσία, την άποψη ότι η Θεοδοσία νιώθει μια υποτακτική αγάπη προς την ηγουμένη, μέχρι εκεί που και η Θεοδοσία κάποια στιγμή δεν αντέχει και κάποια στιγμή όμως βλέποντας και αυτή κάποια πράγματα γύρω της αποφασίζει ότι πρέπει να μιλήσει, έστω για μία φορά να διεκδικήσει κάτι, έστω αυτό το λίγο που για τη Θεοδοσία είναι τεράστιο πράγμα εκείνη τη στιγμή. Έχεις διαπράξει ανθρωποκτονία, Θεοδοσία. Είναι πολύ σοβαρό αδίκημα. Ποτέ δεν με ρωτήσατε γιατί το έκανα. Αν ξέρω, έκανες. Αυτό είσαι εδώ, δεν θέλω να ξέρω τίποτα άλλο. Ο δικαστής έκρινε ένοχη και εγώ δεν είμαι στη θέση να ξέρω περισσότερα. Δεν θέλω να μάθω. Ο Θεός σου έδωσε μια ευκαιρία να μετανοήσεις. Να μετανοήσω? Με χτυπούσε πριν καν ακόμα παντρευτούμε. Εγώ νόμιζα πως έτσι γίνεται πάντα, γιατί έτσι μου λέγει η μάνα μου να κάνει υπομονή. Και ο παπά Σεβερίνο να κάνει υπομονή και άλλες γυναίκες να κάνουν υπομονή. Κι εγώ έκανα, μητέρα. Έκανα υπομονή και ήξερα. Τον ήχο της πόρτας από τα βήματά του, από την ανάσα του, τι με περίμενε. Όταν έπινε γιατί έπινε. Όταν δεν έπινε γιατί δεν έπινε, το ίδιο ήτανε. Μα δεν υπήρχε κάτι που δεν έκανε σωστά. Με βγάζε τη ζώνη του, την τρέτωνε και ρίχνε μια στον αέρα κι εγώ έτρεμα. Έτρεμα, μητέρα, πρωτού χτυπήσει την πλάτη μου το λουρί.
Και έφτασε στο σημείο να μου καίει την πλάτη με κάρβουνα από τον Τζάκι. Πείτε μου εσείς για ποιο απ' όλα πρέπει να μετανοήσω. Μόνο ο Θεός μπορεί να αφαιρέσει μια ζωή. Γιάννα Σταυράκη, Κονσεψιόν Δε Μαρία στο έργο, ηγουμένη. Ηγουμένη των φυλακών. Δεν είναι μοναστήρι, όπως γράφεται συνήθως, από όλους σχεδόν γράφεται. Είναι φυλακές στις οποίες έχουν στείλει την ηγουμένη από το μοναστήρι της και δύο άλλες, μια μοναχή και μια δόκιμη. Και αυτό λέγεται μέσα στο έργο. Λέει, η δόκιμη, ας πούμε, δεν είναι εδώ, γράφει στις αδελφές της στο άλλο μοναστήρι και λέει, εδώ μέσα δεν είναι σαν το μοναστήρι, αδελφές μου. Εδώ είναι ο πόνος, είναι και καταλαβαίνουμε ότι τις έχουν μεταθέσει, που λέμε. Και αυτός ο ρόλος είναι διτός, θα έλεγα, και πολύ σήμαντος. Είναι ένα μετέωρο βήμα, που λέμε, ανάμεσα στην συγγνώμη και στην ποινή. Είναι ένα δίλημα, ίσως ανθρώπινο. Είναι ένα ερώτημα, τελικά, προς τον άνθρωπο, αλλά και προς το Θεό. Δικαιοσύνη ή αγάπη, ας πούμε. Έλεος ή αυστηρότητα. Τελικά, τι εξαγοράζει και τι εξαγιάζει τον αιώνιο πόνο των ανθρώπων. Ξεριζώστε μου τα σπλάχνα και τα μάτια. Δεν θέλω πια να βλέπω. Δεν θέλω να νιώθω τον παλμό της καρδιάς που χτυπάει στο στήθος μου. Δεν θέλω να βλέπω. Μην ανοίξετε τα σίδερα, θάψτε με ζωντανή καλύτερα. Δεν θέλω να βλέπω. Βγάλτε μου τα νύχια ένα-ένα. Καρφώστε στο λαιμό μου ένα σπαθί. Δεν θέλω να βλέπω. Βάλτε με να πατήσω σε γυαλιά σπασμένα. Να τρυπήσουν τα αυτιά μου από τις φωνές. Δεν θέλω να βλέπω. Δεν θέλω να τον βλέπω, μητέρα. Δεν θέλω να τον βλέπω. Δεν θέλω τα χέρια του να μ' αγγίξουν τη νύχτα ξανά. Δεν θέλω να βλέπω. Πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Παρότι η εμφάνισή της στο έργο είναι τρεις φορές. Δείχνει το έλεος της. Λέει συνέχεια, δεν είναι στο χέρι μου να κάνω κάτι. Και αυτό το εννοεί και δεν είναι στο χέρι της, γιατί και αυτή πεταμένη είναι εκεί μέσα. Είναι, πιστεύω, άλλη μία κρατούμενη. Για μένα η ηγουμένη είναι άλλη μία κρατούμενη. Στην οποία δεν νοιάζεται και κανείς για αυτήν, όπως δεν νοιάζεται και για τις άλλες. Και επίσης λέει κάτι πάρα πολύ σωστό. Ότι το κακό, τη ρωτάει η κομμουνίστρια, τι είναι το κακό. Και της λέει ότι όλοι μας θέλαμε να κάνουμε το καλό. Ακόμα και εσείς και οι κομμουνιστές το καλό θέλατε να κάνετε. Και ορίστε, και εμείς το καλό θέλαμε να κάνουμε. Και τι κάναμε, τίποτα δεν κάναμε. Εσείς μπορεί να είστε καλός άνθρωπος. Πώς μπορούσατε όμως να τα βλέπετε όλα αυτά και να φοράτε ακόμα το ράσο. Πώς είναι δυνατόν να σωπαίνετε μπροστά σε αυτές τις καταστάσεις. Υποτίθεται πως η αποστολή σας είναι να κάνετε το καλό. Το καλό. Όλοι μας θέλαμε να κάνουμε το καλό, ακόμα κι εσείς. Και ορίστε, το καλό. Ποιο είναι το καλό. Πού είναι το καλό και το κακό. Πού είναι το κακό. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά είδη κακό. Το χειρότερο απ' όλα όμως είναι αυτό που γίνεται στο όνομα του καλού. Πιστεύω ότι ο μεγαλύτερος θρίαμβος του σατανά συντελείται όταν κάποιος νομίζει ότι κατέχει το απόλυτο καλό και αγωνίζεται να το πάρει. Όχι. Δεν έχει σημασία για ποια ιδεολογία πρόκειται. Γιατί τελικά το κακό την εξουσιάζει.
Ποιο είναι το καλό, ας πούμε. Το καλό. Όταν γίνεται στο όνομα του καλού κάθε κακό, αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος. Δεν έχει σημασία για ποια ιδεολογία πρόκειται. Γιατί τελικά της λέει το κακό την εξουσιάζει. Στο όνομα του καλού γίνονται τα χειρότερα πράγματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το βλέπουμε μέχρι τώρα και θα το βλέπουμε συνέχεια. Στο όνομα του καλού γίνονται τα χειρότερα. Πάμε. Τι σημαίνει φυλακή σήμερα? Φυλακή είναι όλα αυτά που ζει ο καθένας μας σε αυτή τη χώρα το 2018. Όλα τι σημαίνει φυλακή για τον καθένα μας. Φυλακή είναι τα θέλω μας που δεν έγιναν. Όλα αυτά τα πρέπει που μας καταπιέζουν και σίγουρα η ζωή σε μια χώρα με όλες αυτές τις δύσκολες συνθήκες που ζουν οι συνάνθρωποι μας σήμερα. Μια χώρα όπου δεν υπάρχει ένας άνεργος τουλάχιστον σε κάθε οικογένεια, όπου τα χρήματα δεν φτάνουν, όπου υπάρχει ανασφάλεια και τρομοκρατία του ανά πάσα στιγμή θα χάσεις τη δουλειά σου. Η έλλειψη ελευθερίας σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για τον καθένα. Ατομικά, προσωπικά. Σίγουρα ο καθένας σήμερα μπορεί να βρει και να ταυτιστεί με πάρα πολλά πράγματα από αυτή την παράσταση και σίγουρα βέβαια ακόμη περισσότερο είναι και πολύ γυναικεία η παράσταση και αφορά ουσιαστικά την ψυχολογία αυτών των γυναικών και νομίζω και κάθε γυναίκας, ακόμη και σήμερα, μιλάει για τη μητρότητα, επίσης μιλάει για τον έρωτα, για την αγάπη, για την οικογένεια. Μέσα σε αυτές τις κοινωνίες, όπως είναι η φυλακή, ουσιαστικά η οικογένεια, για όλες αυτές τις γυναίκες γίνονται οι συγκρατούμενές τους. Και ό,τι μπορεί να σημαίνει και για τον κάθε άνθρωπο έξω, σήμερα στη δικιά μας χώρα. Είμαι η Μαρία Φραγκάτου, γεια σας. Είμαι η Μακαρένα στην παράσταση. Είμαι μια γυναίκα φτωχή, τσιγκάνα, που έχω μπει μέσα για μικροκλεψιές. Με έναν χαρακτήρα καλή για τους καλούς και κακιά για τους κακούς. Νομίζω και ότι είμαι και λίγο από το συγγραφέα, ο συνδετικός κρίκος για κάποια πράγματα, για να αναπτυχθούν κάποιες καταστάσεις, να σώσω ή να αναπτύξω καταστάσεις. Γιατί και κάποιες στιγμές φέρνω και ευθυμία, λέω και πράγματα για να διασκεδάσουμε ή να υπάρξει μια πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα. Εντάξει, βασικά ο μεγάλος μου πόνος μες στη φυλακή είναι ότι έχω αφήσει τον άντρα μου, την οικογένειά μου, τη μάνα μου. Είναι από αυτές τις γυναίκες που δεν θέλουν την αδικία, δεν μπορούν το άδικο. Και αυτό πλησιάζει αυτές που αισθάνεται ότι αδικούνται. Ενώ συμπεριφέρεται άσχημα στη Θεοδοσία, που είναι ο χαφιές. Δεν μπορεί τους χαφιέδες. Δεν μπορεί επίσης την Ευσέβεια, που είναι η κακιά ηγουμένη. Γι' αυτό και κάποιες στιγμές εκφράζεται και άσχημα. Τι βρίζει, είναι τέτοιος χαρακτήρας. Βρίζει, φωνάζει, συμπεριφέρεται λίγο... Είναι αλέγκρα γενικώς. Όλος ο καλός ο κόσμος. Αδελφοί, πότε θα μου φέρετε το σάλι? Σου είπα, όταν μου φέρεις τα λεφτά θα σου φέρω το σάλι. Αφού το ξέρετε πως είμαι άφραγη και μέχρι να έρθει ο άντρας μου μία δεν θα έχω. Και άμα έρθει, θα δούμε πως πήγαν οι δουλειές. Γιατί είναι ζόρικα τα πράγματα και πάντα οι φτωχοί την πληρώνουμε. Δεν γίνεται. Τα χρωστάω. Να μου τα χρωστάς. Θα πάρεις το σάλι όταν πάρω τα λεφτά. Καλά, καλά, έστω κι αυτήν εδώ δεν έχει μια ακόμα κουβέρτα. Δεν να πεθάνει από το κρύο η κακόμοιρα. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε λίγο τα χεράκια της χιονίστρας που έχει βγάλει. Αυτή δεν είναι μαθημένη σε τέτοια συμφορά. Αυτό έχουμε, Μακαρένα. Μία κουβέρτα για κάθε φυλακισμένη. Θα πεθάνω από το κρύο. Εδώ δεν πεθαίνει κανείς από το κρύο. Φωτιά να μας κάψει και να σκάσουμε από τη ζέστη. Και οι ψήρες να μας φάνε, αυτινείς, καρφάκι δεν τις καίγεται. Αυτή την πάλι ο πουτάνα εγώ μια μέρα θέλω να τη δω στην κόλαση.
Με λένε Γκρέτζε Λουβάσο. Υποδύομαι το ρόλο της αδερφής Ευσέβειας. Είναι η σκληρή και άκαμπτη μοναχή που ζει μέσα στο μοναστήρι αυτό δεσμοτήριο και λειτουργεί ως φύλακας. Είναι αυτή που θέτει τους κανόνες και τους επιβάλλει κατά το δοκούν. Επιφέρει τιμωρίες και γενικότερα το φόβο και τον τρόμο μέσα στις φυλακές, γι' αυτό είναι και ιδιαίτερα μισητή από τις φυλακισμένες. Ως βασικός εκπρόσωπος του Θεού επί της γης, μαζί με τις άλλες δύο μοναχές και τον ιερέα, ζουν σε αυτή τη φυλακή και γίνονται, θα λέγαμε, συνένοχοι σε ένα έγκλημα που συντελείται εκεί μέσα, το οποίο κάνουν πως δεν το καταλαβαίνουν, αλλά επί της ουσίας το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Και εκεί φαίνεται και η υποκρισία του κλήρου, που είναι διάχυτη σε όλο το έργο. Και αυτό προκύπτει φυσικά από αυτή τη συνεργασία ανάμεσα στο κράτος και την Εκκλησία, δηλαδή αυτή τη σύμπλευση που υπήρχε εκείνη την εποχή. Είναι γνωστό ότι ο Φράνκο είχε συνεργαστεί με την Ισπανική Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και η Εκκλησία δεν ήταν παρά ένα παρακλάδι του κρατικού φασιστικού μηχανισμού εκείνη την εποχή. Η Ευσέβεια, βέβαια, από την άλλη, είναι άνθρωπος, έχει τις ευαισθησίες της, τις ρογμές της. Θεωρώ ότι είναι έγκλειστη και εκείνη, όπως και οι φυλακισμένες. Με ποια έννοια? Ότι φέρει έναν εσωτερικό δικό της προσωπικό εγκλεισμό, γιατί είναι δέσμια και εκείνη των δικών της παθών, των καταπιεσμένων θέλω, ακόμη και του ίδιου της του Θεού. Η καινούργια φαίνεται πολύ ευαίσθητη. Σκίζεται η καρδιά μου που τη βλέπω να τρέμει. Εσένα η καρδιά σου σκίζεται 10 φορές τη μέρα. Κουρέλι θα έχει γίνει πια. Αφήστε με να της πάω μια δική μου κουβέρτα μόνο για απόψε. Εγώ δεν τη χρειάζομαι. Αυτή η σιγαροπαπαδιά που τη βλέπεις βοήθησε το φίλο της να ληστέψει ένα κοσματοπολείο και να τραυματίσει θανάσιμα τον ιδιοκτήτη. Εκείνος δεν ήταν παιδί του Θεού. Πώς δεν ήταν? Τον εκείνα τα μωρά που ξέριζε η Μανταλένα από τις χίλιες των μανάδων τους για να τα ρίξει στο ποτάμι, δεν ήταν παιδιά του Θεού. Βέβαια ήταν, δεν. Και το μωρό που γέννησε η Φόνη Σάντα δεν ήταν παιδί του Θεού. Φυσικά. Τον εκείνη που πέθαναν από τις βόμβες που ρίχνει αυτή η αναρχική κουλή. Μη συνεχίζετε, αδελφοί, το ξέρω πως όλες έκαναν τρομερά πράγματα. Προσευχή σου λοιπόν για την ψυχή τους, αν αυτό σε παρηγορεί. Αλλά μην τις λυπάσαι. Ξέρω ότι στο βάθος της καρδιάς τους θέλουν να λυτρωθούν. Και ο Θεός θα τις ελεήσει. Πώς μπορώ να είμαι εγώ η αμαρτωλή πιο σκληρή από εκείνον που είναι ο μόνος ικανός να μας κρίνει? Αυτές τον Θεό τον θυμούνται μόνο για να βλαστημίσουν. Είναι αλήθεια, η Τσαρίδα κοινώνησε την Κυριακή. Κοινώνησε. Με χλωρίνη έπρεπε να τον πλύνει και να το στόμα πριν κοινωνήσει μετά πως έχει κάνει. Δεν το ξέρεις πως άρχισε να πλύνεται στα δόντια. Σταματήστε, σας παρακαλώ, σταματήστε. Ονομάζομαι Μαργαρίτα Παπαντώνη. Στην παράσταση παίζω την αδελφή Λατρεία. Είναι η καλή καλόγρια της φυλακής. Είναι αγαθή, πολύ καλή με τις κρατούμενες, είναι με το μέρος τους. Η σχέση μου με την καλόγρια που υποδίεται η Βάσο, η Γκρέτζελου, την κακιά καλόγρια, είναι μια σχέση δύσκολη. Εγώ προσπαθώ να την προσεγγίσω, εκείνη είναι πολύ... Απόλυτη. Ναι, απόλυτη. Φέρεται σε όλες τις κρατούμενες πολύ άσχημα και εγώ προσπαθώ όπως μπορώ, με ό,τι μέσο μπορώ, να τις υπερασπιστώ. Άμα κάποια κρυώνει, προσπαθώ να βρω τρόπο να τις δώσω την κουβέρτα μου, τους δίνω φαγητό, μοιράζω το φαγητό μου στις κρατούμενες δηλαδή. Αυτό. Φυσιολογικό δεν είναι όμως την πρώτη μέρα που έρχονται εδώ να μην μπορούν να βάλουν μουκιά στο στόμα τους? Φυσικό. Είναι, τους κοστίζει. Ναι, αλλά η πλάτη της είναι γεμάτη τσιμπήματα ψήλων. Και ο ουρανίσκος της όλο πληγές είναι πολύ αδύναμη. Αν συνεχίσει να αρνείται την τροφή, θα πρέπει να την ταΐσουμε με το ζόρι. Και η Φουενσάντα έχει μια μεγάλη πληγή στο κεφάλι της, επειδή το χτυπούσε συνέχεια στους τοίχους της απομόνωσης. Ο Δον Μάξιμο της έκανε μερικά ράματα, αλλά ούτε με αυτά έκλεισε καλά. Η Πακίτα κοντεύει να γεννήσει και σχεδόν δεν μπορεί να περπατήσει. Η πουλή αδυνάτησε. Η Τσαρίτο σώθηκε από τη σύγκρουση. Ναι, τα ξέρω όλα αυτά, τα ξέρω. Και κάνω τι μπορώ. Τώρα, γιατί ασχολούμαι με θέματα τα οποία αφορούν τις γυναίκες, γιατί σαφώς έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα ψυχολογία, γιατί είναι ακραίες περιπτώσεις, γιατί αντιδρούν πολύ πιο έντονα από τους άντρες, στη χαρά, στη λύπη, εκφράζουν πολύ μεγαλύτερα συναισθήματα, γιατί ταυτόχρονα είναι οι αδερφές μας, οι μάνες μας, οι φίλες μας, οι γυναίκες μας. Άρα παίζουν πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στις ζωές μας. Είμαι η Ελένη Αλεξανδροπούλου. Στις φυλακισμένες υποδίωμαι την Κουλή. Αυτός είναι ο ρόλος μου, δεν έχω όνομα. Είμαι μια αναρχική κοπέλα η οποία
πολεμούσε στον εμφύλιο το 36-39 κατά του Φράνκο. Έχω χάσει το χέρι μου το ένα από βόμβα, γι' αυτό και έξω και ο τίτλος «Κουλή». Οπότε παίζω με το ένα χέρι στην παράσταση. Είμαι μέσα στη φυλακή ισόβια για πολιτικούς λόγους. Αυτό που με κρατάει με τον έξω κόσμο σε επαφή είναι ο αδερφός μου, που είναι αρκετά μικρότερος από μένα. Στην ουσία τον μεγάλωνα εγώ, οπότε είναι η μόνη μου επαφή με τον έξω κόσμο. Έχω να τον δω πάρα πολλά χρόνια όσο είμαι στη φυλακή. Σχεδόν καμιά δεκαριά πρέπει να είμαι μέσα. Αυτά. Στην ουσία αυτός είναι η επαφή μου με τον έξω κόσμο και κατά τη διάρκεια του έργου και της παράστασης συμβαίνει κάτι, μαθαίνω κάτι πολύ άσχημο για τον αδερφό μου στο επισκεπτήριο και αυτό είναι που με συγκλονίζει και με κάνει και αλλάζω τελείως από εκεί που είμαι πολύ σκληρή. Ξαφνικά η ηρωίδα αυτή έχει αντιθέσεις. Δηλαδή ξεκινάει με άλλη δυναμική ο ρόλος και καταλήγει με κάποια άλλη. Θέλω να βγω από εδώ μέσα μόνο και μόνο για να τον δω. Που θα έχει μεγαλώσει τώρα και θα έχει γίνει ένας κούκλος. Τη φωτογραφία που μου στείλατε τη φυλάω στο κελί μου. Την κοιτάζω και χαμογελάω σαν χαζί. Αδέρφια είμαστε, αλλά είναι φως φανάρι ότι την ομορφιά την πήρε αυτός. Να του δώσετε το άλλο χαρτί που είναι μέσα στο φάκελο, γιατί εκείνο το γράψα μόνο για αυτό. Και να μην τον αφήσετε να έρθει στο επισκεπτήριο να με δει. Παρόλο που θέλω τόσο πολύ να τον δω, θα συναχωρηθώ πολύ αν με δει εδώ μέσα. Να του πείτε πως ικανόμαστε τον αφήνω. Για είναι ψέμα, αυτός θα το πιστέψει. Γιατί του έλεγα πάντα πως είναι μάγισσες. Το μόνο που σας ζητάω, το μόνο, είναι να μην τον στείλετε στη θεολογική σχολή γιατί είναι η μεγαλύτερη πίκρα που μπορείτε να μου δώσετε. Η Κουλή δεν μπορεί να έχει αδερφό παπά που καταντήσαμε. Εμένα με εντυπωσίασε που είπε ότι η Κουλή ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Υπήρχε όντως μια κοπέλα αναρχική στον πόλεμο η οποία έχει χάσει το χέρι της από βόμβα και έχει γραφτεί ένα ποίημα για αυτήν. Δηλαδή το πρόσωπό μου δεν ήταν το πρόσωπό μου. Το πρόσωπο που υποδίωμαι δεν είναι ανύπαρκτο, όπως ήταν τα άλλα που προέκυψαν από τη φαντασία του. Ήταν ένας συνδυασμός μεταξύ της Κουλής και της Τσαρίτο, είχε αναφέρει κιόλας, και από αυτό έβγαλε δύο διαφορετικούς ρόλους. Λοιπόν, εγώ είμαι η Στήλου Ψιλοπούλου και στο έργο παίζω το ρόλο της Τσαρίτο. Τώρα λίγα λόγια για το ρόλο μου. Είναι μια κοπέλα η οποία εκδίδεται από πολύ μικρή ηλικία και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται και στη φυλακή. Εκεί μέσα λοιπόν κάνει κάτι πάρα πολύ επαναστατικό. Παρόλο το περίβλημα, το άσχημο που έχει φυλακή, τις άσχημες συνθήκες που βρίσκονται εκεί μέσα οι γυναίκες αυτές, αυτή διαλέγει να ονειρευτεί. Και όχι απλά να ονειρευτεί, να ερωτευτεί κιόλας. Ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του έργου είναι ότι βλέπουμε πως η Τσαρίτο θέλει να μορφωθεί. Η Τσαρίτο, όπως είπα, είναι μια κοπέλα η οποία έχει μεγαλώσει υπό αντίξωες συνθήκες, εκδίδεται από πολύ μικρή ηλικία και στη φυλακή μέσα βρίσκει την ευκαιρία μαζί με το δάσκαλό της να μάθει γράμματα, τα οποία φυσικά θα της ανοίξουν άλλες πόρτες, άλλες διεξόδους και θα μπορέσει να αλλάξει τελείως τη ζωή της και να μην είναι μια απλή πόρνη, ας πούμε, να γίνει κάτι που ίσως θαύμαζε, ίσως θέλει πάντα να γίνει. Να φύγει από όλη αυτή τη βρωμιά, τέλος πάντων, του δρόμου και της λουμπενιάς, να το πούμε κάπως έτσι. Αυτό λοιπόν κάνει η Τσαρίτο. Προσπαθεί να μάθει γράμματα και ονειρεύεται για να φτιάξει τη ζωή της και ονειρεύεται να τη φτιάξει με το δάσκαλό της. Έχει πάρα πολύ αθότητα μέσα της και έχει και πάρα πολύ παιδικότητα, που έρχεται σε μεγάλο κόντραστ με το όλο περιβάλλον της φυλακής, το δυσίωνο, το σκούρο, το μουντό. Και τελικά θα δούμε στο τέλος αν όντως γίνονται όλα τα όνειρά της πραγματικότητα ή αν η πραγματικότητα κρασάρει πάνω της με ηλικιώδη ταχύτητα. Θα το δούμε αυτό. Βα. Βου και α. Βα. Κολύμπα βατραχάκι. Κολύμπα. Μπράβο. Πολύ ωραία. Το διάβασες πάρα πολύ ωραία. Σε λίγο καιρό θα μπορείς να γράφεις και να διαβάζεις τέλεια. Φαίνεται πολύ δύσκολο, ειδικά όσο έχουν ρολόι, αρουραίος, ράβο. Όπως και να έχει, είναι ευλογία να τα ακούω από το στόμα σου. Γιατί έχω τον καλύτερο δάσκαλο. Πολύ του κόσμου. Πιστεύεις ότι κάποια στιγμή θα μπορώ να γράφω και γράμματα? Θα μπορείς. Θα μπορείς να γράφεις γράμματα και να τα διαβάζεις κιόλας. Άμα θέλεις να διαβάζεις και εφημερίδες. Και ένα σωρό μυθιστορήματα. Από αυτά που λένε για ιστορίες αγάπη. Και βίους Αγίων. Θα μπορώ να διαβάζω βίους Αγίων. Ό,τι θέλεις. Βάζεις ό,τι σου αρέσει. Στέλλα, γιατί σε τόσο χαλός μαζί μου. Γιατί να μην είναι. Κοίταξε τις άλλες. Αυτές δεν θέλουν να μάθουν.
οι λίγες που ξέρουν να διαβάζουν δεν με χρειάζονται και οι υπόλοιπες δεν πρόκειται να μάθουν ποτέ τίποτα. Τσαλιτό, όταν εσύ θυμίσαι από εδώ μέσα, δεν πρόκειται να ξεχνάω. Να κοροϊδεύουνε. Λένε πως μια πουτάνα δεν τα χρειάζεται τα γράμματα γιατί ξέρει να κάνει άλλα πράγματα καλύτερα. Μην τις ακούς. Όταν θα φύγεις από εδώ μέσα δεν θα είσαι πια πουτάνα. Θα με περιμένεις, αγαπημό, έτσι δεν είναι. Ναι. Θα είμαι η γυναίκα του δασκάλου. Η γυναίκα του δασκάλου. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, αλλά η δάσκαλη είναι φτωχή. Δεν με νοιάζει, αγαπημό. Εγώ μόνο θέλω να είμαι μαζί σου. Να σου μαγειρεύω, να σε περιμένω να γυρίσεις από το σχολείο. Θα πάμε να μείνουμε σε ένα μικρό χωριό. Εκεί δεν θα με ξέρει κανείς. Κατά θα προχωράω στον δρόμο, θα με κοιτάνε όλοι και θα λένε αυτή είναι η κυρία Τσάρο, η γυναίκα του δασκάλου. Και μετά τι θα λένε. Μετά θα λένε πόσο όμορφη είναι. Έλα, πες τα μου όλα ξανά την αρχή. Μόνο σιγά μην μας ακούσει κανείς. Γιατί με άλλες οι ρουφιάνες μάθουν ότι αγαπιόμαστε. Θα θελήσουν να μας το χαλάσουν, γιο. Σου πει σιγά τσαρίτο, θα σε ακούσω. Και εγώ δεν θέλω να μας το χαλάσει κανείς. Έλα, πες μου τι θα γίνει, θα φύγω εγώ εδώ. Είμαι ο Ευθύμης ο Τζόρας. Σε αυτές τις φυλακές κάνω τον δάσκαλο. Συμβολίζω σε αυτό το έργο την παιδεία και την ελπίδα σε αυτές τις γυναίκες για ένα καλύτερο αύριο. Τώρα μέσα στο έργο τα πράγματα παίρνουν έτσι μια διαφορετική τροπή και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Είναι ένας άνθρωπος που υπηρετεί το σύστημα και μέσα στο έργο, στην εξέλιξη του ρόλου του, δείχνει ακριβώς και την αδυναμία του να αντισταθεί στο σύστημα. Πιστεύεις ότι είσαι ο πρώτος που μου έχει πει ψέματα? Όχι βέβαια, μου έχουν πει κι άλλοι. Μόνο που τις άλλες φορές το ήξερα. Γι' αυτό με πλήρωναν! Για να ακούω τα ψέματά τους και να τους λέω τα δικά μου. Αλλά κανείς δεν μου έχει πει τόσο ωραία ψέματα σαν και εσένα. Πρέπει να είσαι πολύ περήφανος να καταφέρεις να κοροϊδεύσεις μια πουτάνα. Τα έλεγες στους φίλους στο καζίνο. Εγώ τώρα έπαιρνα να μου λες ότι θα φύγουμε μαζί μακριά. Πρέπει να πεθαίνω στα γέλια με τις πάπιες. Τσάρτο, σου το δεν έχω μιλήσει ποτέ σε κανένα για σένα. Τσάρτο, πρέπει να με καταλάβεις. Δεν καταλάβω, ρε, μια γράμμα πουτάνα. Όχι, εσύ είσαι διαφορετική. Μαζί σου νιώθω αλλιώς. Αν είχαμε γνώσει μια άλλη ζωή, μακάρι να ήταν όλα διαφορετικά. Μακάρι να μπορούσα να ψω τη γυναίκα μου, δεν μπορώ. Μακάρι να με τη δύναμη να σε βγάλω από εδώ μέσα, δεν την έχω. Το μόνο που μένει είναι να ονειρεύομαι και να αφήνω και εσένα να ονειρεύεσαι. Είμαι ο Μάνος Αντωνιάδης, συνιδιοκτήτης του Πολυχώρου Volt μαζί με τον Δημήτρη τον Καρατζιά και παρουσιάζουμε αυτή την περίοδο την παράσταση Οι Φυλακισμένες, όπου έχω γράψει εγώ τη μουσική και για πρώτη φορά έχω και ένα μικρό ρόλο στο έργο, ως ηθοποιός. Εγώ λέγομαι Δέσποινα Αποστολίδου. Εγώ κάνω την Πακίτα, την έγκυο φυλακισμένη. Είναι από τις πιο νέες στη φυλακή. Στην ουσία μπήκε φυλακή για μοιχεία, που ήταν ποινικό αδίκημα τότε. Και μου έκανε εντύπωση όταν έψαχνα ότι ήταν ποινικό και μέχρι το 83 περίπου στην Ελλάδα. Με συγκινεί η ηρωίδα μου πάρα πολύ, γιατί σε μια συνθήκη πολύ δύσκολη κοινωνικοπολιτική της περίοδου, σε ένα μικρό μέρος, αποφάσισε να τα παρατήσει όλα, να κρατήσει το παιδί ενός άντρα που ξέρει ότι δεν μπορεί να παντρευτεί και να το υποστηρίξει αυτό μέχρι το τέλος. Δηλαδή να μπει φυλακή και ουσιαστικά είναι η ελπίδα της μέσα στη φυλακή. Ζει για να γεννήσει το παιδί της και να το έχει, να έχει ένα κομμάτι δηλαδή, του ανθρώπου αυτού. Με δυσκόλεψε πολύ αυτό το ακραίο, τον ακραίο έρωτα, αυτό το πολύ μεγάλο συνέστημα. Το πώς νιώθεις με ένα μωρό, επειδή εγώ δεν είμαι μητέρα και έπρεπε να βρω αναφορές όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Και νομίζω ότι δεν το έχω βρει και εντελώς. Δηλαδή το ψάχνω στη διάρκεια των παραστάσεων, μου αποκαλύπτεται και κάτι κάθε φορά. Για μια πληγή που καίω μέσα στη φωτιά, την ανάσα που μου μένει, τη χρωστά. Άκουσε το τραγουδάκι σου και ήρθα να δω τι κάνει. Για να έτσι έσπασαν τα νερά, πρέπει να φωνάξουμε το όνομά σου. Μα και πιο πολύ πάνω. Δεν θα βγει. Να φύγει. Σας προσπαθώ να φύγει. Πατάξε τον γιατρό. Δεν προλαβαίνουμε με την άρχη αυτή γίνοντα. Θα γεννήσει εδώ. Ξαπλώστε την κάτω. Προδασία και γίνα φωνάξτε το φυλατία. Και φέρτε μαζί σας το νερό και πολύ. Παγκίτα, σε παρακαλώ. Αν είναι ο Μπορή, ξέρω πώς θα τον βγάλεις τέλος από τον πατέρα. Θα ήθελα να βάλω το όνομα του αδερφού μου σαν
Εγώ είμαι η Σοφία Ιρούσου, υποδίωμαι στο έργο την κομμουνίστρια της φυλακής, πολιτική κρατούμενη, με το όνομα Μαρί Κρούς. Δίνονται πολλά στοιχεία από την αρχή, ότι είναι η επαναστάτρια της φυλακής. Παρ' όλα αυτά, μέχρι ένα σημείο φαίνουμε μια γυναίκα ήπιων τόνων. Δεν εκδηλώνεται από την αρχή, αν και υπάρχουν κάποια ψήγματα. Μέχρι να φτάσει η ρογμή, μέχρι να πάει στο απροχώρητο, αυτό που βιώνει η ίδια μέσα στη φυλακή, η μοναξιά, η αδικία δηλαδή, η αδικία από την άλλη, η φυγή των δικών της, όλα αυτά την μπουχτίζουν τόσο πολύ που εκρήγνεται σε ένα τελικό ψήγμα αδικίας που βλέπουμε στη φυλακή. Και σε αυτό το ψήγμα τη βλέπουμε να εναντιώνεται σε όλα. Σε όλα αυτά που βιώνει εκεί μέσα. Και πραγματικά κάτι που δεν θα τολμούσε να κάνει καμία άλλη μέσα στη φυλακή κρατούμενη, το πραγματοποιεί αυτή. Σίγουρα όνειρεύω. Γιατί μου φαίνεται πως βλέπω γάλα. Γάλα είναι φρεσκοβρασμένο. Το μωρό μου είναι άρρωστο. Πάρτε λίγο ακόμα, μην είστε τσιγκούνα. Πώς και μου έλεγε. Αυτό το γάλα μας το στέλνει η Μανταλένα. Ελάτε να προσευχηθούμε για την για την καλοσύνη της που μας θυμήθηκε. Σαπούνι δεν έστειλε. Πώς θα έτσι λοιπόν, η καλή μας η Μανταλένα μας θυμήθηκε. Καλύτερα να πεθάνω παρά να με λυπά τη Μανταλένα. Όλες την άτζα τη χάρη περισσότερο από αυτή. Και αυτή και τα λεφτά της. Πώς αναπλήρωσα. Για σένα συντρόφισσα. Αν είναι να πεθάνουμε εδώ μέσα από αηδία, κρυφτάμε να κάνουμε όρθιες. Γιατί γονατιστές είναι κάθε μέρα οι καλόγριες. Αφού δεν έχω το παιδί μου, τι να το κάνω τώρα. Για να την έβλεπα να γλύει το γάλα με το πάτωμα. Το πετάω κι εγώ γιατί πιστεύω το ίδιο. Πως κι εγώ την άξιζα αυτή τη χάρη. Σας το λέω όμως ότι στενοχωριέμαι κιόλας. Τι εμένα μου έμαθα. Στο φάγι είναι το ωραιότερο πράγμα. Το παιδί μου δεν θέλει πια γάλα. Το νόημά του. Να σας πω για το τραγούδι «Ο Κορυδαλός», το οποίο μιλάει για ένα πουλί κλειδωμένο σε ένα κλουβί, το οποίο τραγουδάει και φωνάζει για να το ακούσει κάποιος να το βγάλει έξω. Και τελικά όταν το ακούει κάποιος και το βγάζει έξω, μην μπορώντας να πετάξει γιατί δεν είναι συνηθισμένο, το βρίσκει μια γάτα και το τρώει. Είναι σαφώς ένα πολύ συμβολικό κομμάτι που αφορά το ψυχισμό ενός ανθρώπου που μετά τον πάρα πολύ εγκλεισμό προσπαθεί να ενταχθεί σε μια κοινωνία η οποία είναι αδιφάγα. Thank you.
λέγομαι Ντέμι Αντωνοπούλου και στις φυλακισμένες υποδίωμαι την Φουενσάντα. Η Φουενσάντα είναι ένα πλάσμα, δεν θα το έλεγα χαρισματικό, αν και είναι πολύ αγνό και αθώο πλάσμα, είναι διανοητικά ταραγμένη. Έχει μια νοητική στέρηση. Από πολύ μικρή ηλικία, στο ίδιο της το σπίτι κάποιος δικός της άνθρωπος τη βίαζε από μικρή και δεν την πίστευε κανένας ότι έχει αυτό το θέμα, τη σεξουαλική παρενόχληση, και σε εκείνα τα χρόνια και στα δικά μας ακόμα τα χρόνια δεν το πιστεύει κανείς όταν το πει, όταν το αναφέρει ένα παιδί. Λοιπόν, κάποιος την βίαζε από το οικογενειακό της περιβάλλον και έμεινε έγκυος. Προφανώς την κακοποιούσαν, τη χτυπούσαν κιόλας, και το παιδί αυτό ήταν τόσο φοβισμένο που άρχισε να βγάζει κραυγές, πιθανότατα, και γέννησε ένα μωράκι. Και όταν είπε στη μητέρα της ότι αυτό το μωρό το έκανε με κάποιον από το οικογενειακό περιβάλλον, δεν την πίστευε, τη βγάλαν όλοι τρελή, την κλείσανε στη φυλακή. Και έκτοτε είναι μέσα στη φυλακή, μαζί με όλες τις άλλες συγκρατουμένες της. Η Φουενσάντα, λοιπόν, φέρνει στη ζωή ένα μωράκι, το οποίο είναι όλη η ζωή της. Μένει μόνη της, η μητέρα της την έχει διώξει. Είναι πολύ φτωχή, το μωρό της πεινάει, δεν έχει γάλα, το γάλα της έχει πετρώσει. Προσπαθεί να το ταΐσει, αλλά δεν μπορεί, το μωρό κλαίει. Προσπαθεί να το κάνει να ηρεμήσει, να κοιμηθεί. Αυτό δεν ηρεμεί, συνεχίζει να κλαίει. Το σφίγγει στην αγκαλιά της τόσο πολύ που το σκάει και δεν το καταλαβαίνει. Το μωρό σταματάει να κλαίει και νιώθει ότι το μωρό της έχει κοιμηθεί. Μέχρι που το παίρνουν οι άλλοι είδηση ότι το μωρό έχει πεθάνει από τη μυρωδιά. Καταλήγει στη φυλακή, νομίζοντας ότι είναι το μωρό της ακόμα ζωντανό. Χρησιμοποιεί διάφορα κουρέλια, πετσέτες, ό,τι βρει μπροστά της και τα κρατάει στην αγκαλιά, σαν να είναι το μωρό της. Έχει την εντύπωση ότι το μωρό της είναι ζωντανό. Καλά! Το μωρό μου είναι καλά, μητέρα. Είναι πολύ καλά. Το σκότωσε εδώ. Μη λες τέτοια λόγια. Το μωρό μου είναι το μωρό μου. Θα σκότωνα το παιδί μου, μητέρα, δεν είμαι τρελή, δεν είμαι τρελή, δεν είμαι τρελή, σου λέω, είναι το μωρό μου. Όχι, το μωρό μου είναι, δεν είναι κουρελιά, είναι το μωρό μου. Η μικρή με ζητάει. Μόλις βγω από εδώ θα δουλεύω σαν γαϊδί. Θα βγάλω πολλά λεφτά και θα την πάω στο Παρίσι, σε ένα γιατρό για το κεφάλι. Πες της κι ας μη σε καταλάβει, πως θα την κάνω καλά, πως το τρελούτσικό μου θα γίνει καλά. Και να της δώσεις πολλά φιλιά. Την αγάπη σίγουρα την καταλαβαίνει. Και να της πεις ότι ώσπου να ανοίγω κλείσει τα μάτια της, εγώ θα είμαι κοντά της. Εγώ ονομάζομαι Στέλλα Μουκαζή και στο έργο κάνω τη Μανταλένα. Η Μανταλένα είναι μια γυναίκα σκληρή. Έχει βιώσει αρκετά πράγματα στη ζωή της. Αυτά που έχει βιώσει την έχουν βοηθήσει να μπορεί να ανταπεξέλθει μέσα στη φυλακή. Δηλαδή, η Μανταλένα είναι μια γυναίκα που θα μπορούσε να ζει και μόνη της μέσα στη φυλακή. Δεν χρειάζεται παρέες, δεν χρειάζεται να πει τον πόνο της κάπου. Είναι ανεξάρτητη, αυτόνομη και σκληρή γυναίκα. Αυτό που έκανε η Μανταλένα ήταν να κάνει εκτρώσεις σε γυναίκες, στα παιδιά. Το έκανε από την άποψη ότι τις προστάτευε για το λόγο ότι διατηρούσε οίκο ανοχής. Οπότε τα παιδιά που θα γεννιούνταν θα ήταν πρόβλημα. Δεν θα αφήνανε τις γυναίκες να συνεχίσουν να μπορούν να κάνουν το λειτουργήμα αυτό, τέλος πάντων. Είναι σκληρό όλο αυτό, αλλά εκείνη πιστεύει. Αυτό έχω σκεφτεί εγώ για να δικαιολογήσω το ρόλο μου, γιατί εγώ δεν βρήκα εύκολα ελαφρυντικά σε αυτή τη γυναίκα. Οπότε έπρεπε να σκεφτώ κάτι για να πω ότι έχει λόγους να είναι έτσι σκληρή. Μη μου πείτε πως δεν θα με εξετάσετε άλλο με αυτά τα απαλά χέρια. Θα συνεχίσετε όμως να παίρνετε τη συνηθισμένη δόση ανάμεσα στα γεύματα τουλάχιστον για 3 μέρες ακόμη. Μα δεν σας αρέσει η μυρωδιά του. Μανταλένα, σας παρακαλώ. Είμαι γιατρός. Δεν αντέχω τη μυρωδιά αυτής της γυναίκας. Ναι, αλλά ο κανόνας... Τον κανόνα τον έβαλαν ακριβώς επειδή έγινε εκείνο το περιστατικό.
Είναι αμνησίες. Ποιος σας τα είπε αυτά? Η αδερφή Ευσέβεια. Εκείνη την κακομοίρα την έκλεισαν στην απομόνωση από τη Μούπα. Δεν ξέρω τι σας έχουν. Όλος ο κόσμος το ξέρει. Όλος ο κόσμος ξέρει ότι ερωτευτήκατε σε μαθητού. Κάθε καινούργια θεατρική παράσταση, κάθε καινούργιο έργο είναι μια καινούργια εμπειρία από την αρχή. Ξεκινώντας να γράφεις μουσική σε μια παράσταση, κάθε φορά υπάρχουν άλλα δεδομένα και αυτή είναι και η μαγεία της δουλειάς. Τώρα, στη συγκεκριμένη παράσταση με το ρόλο μου ως ηθοποιός, αυτή ήταν μια εντελώς ξεχωριστή εμπειρία, την οποία απολαμβάνω πάρα πολύ. Είναι ένας μικρός ρόλος του γιατρού, του Δον Μάξιμο, ο οποίος είναι και από τους λίγους, ας το πούμε, ευγενικούς ανθρώπους της φυλακής στο συγκεκριμένο έργο, που νοιάζεται για τις γυναίκες που είναι κλεισμένες εκεί μέσα και προσπαθεί με έναν τρόπο να βοηθήσει. Ακούστε, θα ήθελα να σας ζητήσω και κάτι άλλο. Παρακαλώ. Ξέρετε πως ο Σεβασμιότατος έχει ευαίσθητη υγεία. Φοβάμαι πως διατρέχει κίνδυνο με αυτή την επίσκεψη. Θα ήταν τρομερό να κολλήσει κάτι όσο είναι εδώ. Δεν θέλω ούτε καν να φανταστώ ότι θα σήμαινε αυτό στην κατάστασή του. Μην αμφισβητεί. Θα ήταν συνετό να κρατήσουμε μακριά του αυτές τις γυναίκες ή τουλάχιστον να τις κρατήσουμε σε μια λογική απόσταση. Είμαι βέβαιος πως αν το επιβάλλετε εσείς. Αφού ξέρετε τι έχουμε εδώ μέσα. Τσόρα, ψήρες, μνημονία. Δεν νομίζω ότι εξοχώτης του θα πεθάνει να κολλήσει καμιά ψήρα. Ο Θεός θα τον προστατεύσει. Και αν δεν μπορεί μόνος του, θα ζητήσει βοήθεια από το Άγιο Ζωτάρ, το ξηροκτώνο. Διακρίνω στον Δόνο σαν μια επάθεια προς το πρόσωπο του Επισκόπου. Μη με κάνετε να μιλήσω. Όχι, μιλήστε. Πείτε επιτέλους αυτό που θέλετε. Αυτά περί της Αγίας Περπέτουα είναι κοροϊδία. Εγώ λέγομαι Χρήστος Καλμαντής. Ο ρόλος μου είναι ο ρόλος του Δον Μαρτίν, του ιερωμένου των φυλακών. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Ο ρόλος μου έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί επειδή ακριβώς πρόκειται για ένα μοναστήρι, παύλα γυναικείες φυλακές, η συνθήκη της φυλακής είναι πάρα πολύ έντονη. Αυτές οι γυναίκες είναι φυλακισμένες για διαφόρους λόγους. Εδώ έχουμε την κομμουνίστρια, κάποιες άλλες είναι για άλλους λόγους. Ο ιερωμένος λοιπόν έχει ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο να επιτελέσει σε αυτό το έργο και έχει να κάνει με την πραγματική ιστορική συνθήκη ότι ο Φράγκο κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του αξιοποίησε τον κλήρο προς όφελός του και στην ουσία μετέτρεψε τους ιερωμένους, τις καλόγριες, σε δεσμοφύλακες και συνεχιστές ή υποστηρικτές του καθεστώτος του. Ο Δον Μαρτίν λοιπόν έχει αυτό το ρόλο και παίζει και αυτό το ρόλο, είναι και λίγο θέατρο μέσα στο θέατρο, γιατί κάνει αυτό ακριβώς που κάνει ένας ιερωμένος στις γυναικείες φυλακές εκείνης της εποχής. Αντί να διαδώσει το λόγο του Θεού, το λόγο της αγάπης, όπως θα περίμενε κανείς, παίζει το ρόλο που του έχει αναθέσει το συγκεκριμένο καθεστώς του Φράγκο. Βέβαια, αυτό δεν γίνεται σε όλο το έργο, γιατί και ο συγκεκριμένος χαρακτήρας υφίσταται κάποιες συνέπειες από πράξεις που έχει κάνει ο ίδιος, από πράγματα που συμβαίνουν που δεν μπορεί να τα ελέγξει. Και στην εξέλιξη του έργου βλέπουμε να εξελίσσεται αυτός ο χαρακτήρας με πάρα πολύ θεαματικό τρόπο. Είναι εντελώς διαφορετικός προς το τέλος σε σχέση με ό,τι τον συναντάμε στην αρχή. Αυτό που μου λες, Τσαρίτο, έτσι όπως το λες, μου είναι λίγο δύσκολο να το πιστέψω. Όχι, όχι, ηρέμησε. Δεν εννοώ ότι λες ψέματα. Δεν πιστεύω ότι είσαι τόσο ανόητη να τολμάς να λες ψέματα στην εξομολόγηση. Θα ήταν σαν να θέλεις να κοροϊδέψεις το Θεό, αλλά ξέρεις ότι το Θεό δεν μπορούμε να τον κοροϊδέψουμε. Αντιθέτως, είναι πολύ εύκολο να κοροϊδέψουμε τον εαυτό μας. Άκουσε, Τσαρίτο. Πρέπει να ξανασκεφτείς όσα μου είπες. Είσαι βέβαιη ότι δεν υπήρξε πρόκληση εκ μέρους σου? Όλοι ξέρουμε τι ίσως την έρθεις εδώ. Ξέρουμε επίσης ότι πρώτα βγαίνει η ψυχή του ανθρώπου και μετά το χούι του. Σε αυτό το έργο η μουσική έπρεπε να είναι λίγο υποβλητική, λίγο, αν θέλετε, εκκλησιαστική, με ένα λίγο πιο σκοτεινό τρόπο. Γι' αυτό έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ έγχορδα, ένα κουαρτέτο εγχόρδων και αρκετά σκληρούς ηλεκτρονικούς ήχους για τις συναισθηματικές εξάρσεις και για το βάσανο που φέρουν αυτές οι γυναίκες μαζί τους. Το ωραίο είναι ότι υπάρχει και ένα live performance μουσικής με το οποίο ξεκινάει η παράσταση, όπου οι ηθοποιοί, οι γυναίκες οι φυλακισμένες, κάνοντας τις καθημερινές τους δουλειές στις φυλακές, τις καθαριότητές τους, τις δραστηριότητές τους, δημιουργούν μόνες τους
το ρυθμικό κομμάτι και τραγουδούν επάνω το τραγούδι «Ο Κορυδαλός» που έχουμε γράψει τη μουσική εγώ και τους στίχους η Δέσποινα Αποστολίδου, που επίσης παίζει στην παράσταση ως ηθοποιός. Το Μάρτι είχαμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να πάμε να παίξουμε αυτή την παράσταση, τις Φυλακισμένες, στις γυναικείες φυλακές στη Θήβα. Τρίτη φορά που πάμε σαν Πολυχώρος Βόλτ, είχαμε ξαναπάει με την Πνιγμονή και με τις Μικρές Ιστορίες Φόνου και παίξαμε. Μια συγκλονιστική εμπειρία για μας και θέλω να πιστεύω ότι ήταν, δώσαμε χαρά, διασκέδαση και σε αυτές τις γυναίκες οι οποίες είναι ένας τρόπος στο να παρακολουθήσουν μια παράσταση, να ξεφύγουν μέσα από εκεί, από τα κελιά τους, από τη ρουτίνα των γυναικείων φυλακών, έστω για αυτές τις δύο ώρες που εμείς ήμασταν εκεί. Νομίζω ότι ήταν από τις πιο δυνατές, τις πιο συγκλονιστικές εμπειρίες και τις τρεις φορές που πήγαμε στη ζωή μου.